Ο καλεσμένος μας είναι ο πρώτος και νομίζω μοναδικός Έλληνας που έχει κατακτήσει κύπελο κυπελούχων, κύπελο Κόρατς και την Ευρωλίγκα. Το πάλε ποτέ Νίκο και Άννα, κύπελο πρωταθλητριών. Δυστυχώς την Ευρωλίγκα την κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό και όχι με τον ΠΑΟΚ. Εγώ γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω πρώτα. Στον Νίκο Μπουντούρη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Εγώ σας περίμενα να σας ρωτήσω, γιατί είναι ωραία κουβέντα πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, αυτή που γίνεται από χθες με επίκεντρο τον Παναθηναϊκό. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση του Παναθηναϊκού, διότι βρίσκεται στην επικαιρότητα για πολύ αρνητικούς λόγους και γενικότερα οι ανακατατάξεις είναι ριζικές μεσούς στη σεζόν. Εντάξει, υπήρχαν πολλές πιθανότητες για αυτούς που είμαστε χρόνια στο χώρο και ξέρουμε. Υπήρχαν πολλές πιθανότητες αυτή η προσπάθεια να αποτύχει. Γιατί ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που πρέπει να έχει μια ομάδα για να πάει καλά είναι το οικονομικό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε σε αυτή τη μάχη 2 χρόνια τώρα με πολύ χαμηλά οικονομικά δεδομένα. Μπήκανε μπροστά 2 άξιοι άνθρωποι, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με την αγάπη που έχουν για αυτή την ομάδα, με τη γνώση ίσως που έχουν από το χώρο, όχι εξειδικευμένοι στο κομμάτι του παραγωνισμού, θα έλεγα, αλλά σίγουρα είχαν και ανθρώπους δηλαδή να μιλήσουν, να τους συμβουλέψουν κλπ. Και ένα καλό προπονητή, κάτι με πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Τρίφτη. Απλά δεν υπήρχαν τα οικονομικά δεδομένα ώστε να στηριχτεί αυτό και να παίξουμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιες όμορφες εκπλήξεις από άλλες ομάδες που με χαμηλό budget σχετικά πάνε καλά, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι όσοι επενδύουν σε παίχτες, σε προπονητή και βάζουν αρκετά χρήματα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάει καλά η ομάδα τους. Και νομίζω το κανόνας είναι, κύριε Μπουντούρη, ότι δεν γίνεται να θες να κάνεις πορεία πρωταθλητισμού και να περιμένεις να είναι το μαγαζί σαν βάρκα σε νερά. Δηλαδή θα πρέπει να βάλεις περισσότερα ρεαλιστικά μιλώντας από αυτά τα οποία θα βγάλεις. Ναι, ή να καταφέρεις ναι. Να πάμε σε μια επόμενη εποχή. Γιατί μέχρι τώρα εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει ότι πρέπει να βρεθεί ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας και να βάζει το χέρι του στην τσέπη και να βοηθάει την ομάδα. Ναι. Αυτό να ξέρετε. Εντάξει, να ξέρετε, συγγνώμη για την έκφραση έτσι. Όχι, όπως ίσως ξέρετε, ναι. Στην Ευρώπη ας πούμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, οργανισμοί όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Είναι οργανισμοί οι οποίοι αξιοποιούν το μάρκετινγκ, αξιοποιούν τα προϊόντα που πουλάνε και έχουν τα χρήματα ώστε να επενδύουν σε παίκτες για να ενισχύουν το προϊόν τους. Η Τζεζεκά. Που είναι η ομάδα. Η Τζεζεκά. Στην άλλη. Ορίστε. Η Τζεζεκά Μόσχας. Και αυτή έσοδα, έξοδα, δεν νομίζω. Ίσως η εκεί. Τζεζεκά, όχι. Ναι, μπορεί και όχι. Αλλά εκεί. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες. Απλά θεωρώ ότι η ΤΣΕΚΑ ίσως να είναι και μια λανθάνουσα κατάσταση. Ενδεχομένως. Ναι. Που ένας ισχυρός άντρας πίσω από τις ρωσικές ομάδες να θέλει να γίνει ακόμα πιο ισχυρός και γι' αυτό το λόγο βάζει αυτά τα χρήματα. Αλλά οι παραδοσιακές ιστορικές ομάδες που στηρίζονται στο λαό τους και ψηφίζει ο λαός για να έχουν προέδρους. Θα λειτουργούμε με ένα άλλο δεδομένο. Απλά στην Ελλάδα το προϊόν που λέγεται μπάσκετ, κύριε Μπουντούρη, νομίζω ότι έχει φθαρεί πολύ τα τελευταία χρόνια και στα μάτια του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι έχει φθαρεί και θα έπρεπε λίγο να υπάρχει μια ανασύνταξη, θα έλεγα, και να δούμε λίγο τι είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο και να του το δώσουμε τελικά. Νομίζω, κύριε Μπουντούρη, ανταγωνισμό θέλει και ο δεύτερος ή ο τρίτος να βγαίνει στην Ευρωλίγκα. Νομίζω από τα βασικά προβλήματα, γιατί ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι είναι και άλλα προβλήματα, δεν είναι ένα ή δύο, αλλά το βασικό για το μέσο φύλαθλο νομίζω είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Στα χρόνια τα δικά σας ήταν πολύ σπουδαία υπόθεση η τρίτη θέση στους μικρούς τελικούς. Τα θυμάστε, τα θυμόμαστε. Τώρα νομίζω δεν έχει τίποτα. Ήταν πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να δίνεις κίνητρα οικονομικά σε μια ομάδα για να κυνηγάει ένα στόχο ώστε να ανέβει ένα επίπεδο. Δηλαδή. Θυμάμαι ότι τότε οι ομάδες, αυτό που είπατε και εσείς, προσπαθούσαν να είναι και στην τρίτη θέση για να μπουν στο κύπελλο πρωταθλητριών, να πάρουν περισσότερα χρήματα, μια οικονομική ενίσχυση. Οπότε επενδύαμε σε αυτή την προσπάθεια και είχαμε έτσι πολύ καλό ανταγωνισμό. Αλλάζουν οι εποχές, ξαναλέω. Η αλήθεια είναι ότι αν αφουγκραστούμε λίγο τι θέλει ο κόσμος, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Κύριε Μπουντούρη, μία ερώτηση και από μένα που ίσως εδώ πέρα να παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, αν μου επιτρέπετε. Από χθες, από τη στιγμή που έγινε τέλος πάντων όλο αυτό, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν στραφεί απέναντι στον κύριο Γιαννακόπουλο. Εγώ όμως θα ήθελα να θέσω και μια ακόμα παράμετρο. Υπάρχει περίπτωση, όσο εξαίρετη ήταν οι κύριοι Διαμαντίδης, ο κύριος Πρίφτης, ο κύριος Αλβέρτης, να μην τα κατάφεραν όμως εξίσου καλά στο νέο αυτό πόστο τους. Εσείς θα θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτό? Ναι, εννοείται. Δεν είναι δεδομένο ότι επειδή κάποιος είναι καλός παίχτη, δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι και καλός προπονητής ή καλός μάνατζερ ή καλός παράγοντας. Ας πούμε μάνατζερ, διευθυντής, ώστε να κατευθύνει ένα τμήμα. Γιατί είναι, επειδή το έχω ζήσει αυτό που σας λέω, είναι μια εντελώς διαφορετική δουλειά. Σίγουρα σε βοηθάει η προϋπηρεσία σου στο χώρο, δηλαδή μπορείς να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο παίχτης, ίσως μπορείς να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο προπονητής, γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις, γνωρίζεις πολύ κόσμο και ποιος είναι και τι είναι και πώς έχει κινηθεί στο παρελθόν, οπότε έχεις μια άποψη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι, όπως όλες τις δουλειές, για να μάθεις κάτι και να το κάνεις καλά, χρειάζεται κάποια χρόνια εμπειρίας, λαθών, έτσι. Και από εκεί πέρα θα προχωρήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστούν και πρέπει να έχουν αποτέλεσμα εδώ και τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή να έχεις την ευχαίρεια να κάνεις λάθη. Οπότε, γι' αυτό είπα πριν, ότι οι πιθανότητες στο να πετύχει αυτό το εγχείρημα ήταν λίγες. Θα ήταν πολύ ωραίο να πετύχουμε. Πώς θα μπορούσε αυτό? Θα μπορούσε, όπως είπα πριν, με μια οικονομική έτσι, στήριξη μεγαλύτερη. Και να πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι φέτος έφυγε από τον Παναθηναϊκό ένας δυνατός παράγοντας, ο Μάνος ο Παπαδόπουλος. Ήταν ο γενικός διευθυντής και πρόεδρος κάποια στιγμή του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν και αυτός 20 χρόνια με στην ομάδα, ήξερε πρόσωπα και καταστάσεις, ήταν έμπειρος στον παραγωγισμό. Αν ήταν ο Μάνος ο Παπαδόπουλος δίπλα τους, σίγουρα θα βοηθούσε αυτά τα ονόματα και αυτά τα ονόματα θα βοηθούσαν τον Μάνο, τον Παπαδόπουλο, ώστε να πάνε όλοι μαζί καλύτερα. Χρειαζόταν νομίζω ένα συνδυασμό για να στηριχθούν και αυτές οι δύο ηγετικές προσωπικότητες που πάμε στο θέμα για το οποίο αποτελεί αφορμή να σα καλέσουμε, κύριε Μπουντούρη. Μεγάλη Τρίτη 13 Απριλίου του 1993, εσεί 22 ετών, αλλά με εμπειρία δύο τελικών, ο ένας κερδισμένος, ο άλλος χαμένος. Τι θυμάστε από εκείνο το βράδυ, ημιτελικός Final Four σε ένα σεφ που πιο πολύ για τούμπα έμοιαζε, ή Αλεξάνδριο της εποχής, αλλά δεν είχε την κατάληξη που θέλατε όλοι, ήθελε και ο κόσμος και ο πρόεδρος και ο Ντούσαν Ίφκοβιτς. Και μιλάμε ακόμα και τώρα για τη μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ίσως άλλαζε την ιστορία. Εσείς τι θυμάστε από εκείνο το μάτς? Θυμάμαι αυτό, ότι υπήρχε περιραίως ατμόσφαιρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς η ομάδα είχε δείξει πολύ καλά δείγματα. Ήταν εντυπωσιακά τα παιχνίδια και η απόδοση που είχαν πιάσει τότε. Θυμάμαι ότι όλη η Ευρώπη μιλούσε για αυτήν την ομάδα, τη θεωρούσε φαβορή. Αυτό το ενίσχυε το να είμαστε φαβορή, γιατί το Final Four γινόταν μέσα στην Ελλάδα, οπότε ήταν κοντά στην έδρα μας. Και πολλοί το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα κατακτηθεί αυτό το τρόπαιο. Η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι υπήρχαν κάποιες ατυχίες, αν και δεν πιστεύω στην τύχη. Εμείς ίσως δεν ήμασταν τόσο δυνατοί ή τόσο καλοί όσο θα έπρεπε εκείνη την ημέρα και είχαν πιάσει απόδοση κάποιοι παίκτες της άλλης ομάδας, πολύ καλοί και... Και έτσι φτάσαμε στο μοιραίο που λέμε. Ήσασταν παραπάνω νευρικοί από ό,τι συνήθως? Να σου πω μια αλήθεια, δεν θυμάμαι πάρα πολύ τι γινόταν. Ούτε εσείς έχετε δει το μάτς. Ούτε εσείς το έχετε δει το μάτς. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει φίλος του ΠΑΟΚ να κάθεσε μετά από χρόνια να ξαναδεί τον ημιτελικό εκείνο με την Πενετών. Δεν το έχετε δει εσείς. Δεν το έχετε δει, ωραία. Να σου πω μια αλήθεια, δεν έχω δει κανένα παιχνίδι. Κανένα τελικό που έχω παίξει δεν τον έχω δει. Α, κανέναν, ούτε κερδισμένο? Κανένα, ούτε κερδισμένο. Γιατί? Γιατί είναι μέσα στο μυαλό μου, είναι μια ανάμνηση που έχει περάσει και μπορεί ίσως αργότερα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να περάσουν ακόμα λίγο περισσότερο τα χρόνια και να νιώσω την ανάγκη να το δω. Δεν έχει να κάνει με στεναχώρια ή με χαρά. Προφανώς.
Έχουν μείνει οι αναμνήσεις μέσα στο μυαλό μου. Εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, πάρα πολλές φάσεις, να σου πω, από το παιχνίδι. Θυμάμαι κάποιες, έχω στιγματιστεί από κάποιες έτσι εικόνες. Αλλά μένω σε αυτό που είχα ζήσει εγώ τότε. Τώρα μπορώ να το ξαναδώ κάποια στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ήταν στενάχωρο μετά, θυμάμαι στενάχωρια που είχαμε, γιατί το θεωρούσαμε μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήταν το πιστέγασμα. Ήρθε την επόμενη χρονιά τίτλος Ευρώπης από τη χώρα, μια πολύ καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι και αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να το έχουμε στη συλλογή μας. Ήταν και μια αλλαγή εποχής, δηλαδή το ότι τα δύο φαβορί, όπως όλοι θεωρούσαν, τον ΠΑΟΚ και την Ρεάλ, αποκλείστηκαν και τελικά το πήρε η Μαρσέη του Μάλκοβιτς, που έπαιζε κάτι σαν μπάσκετ για εκείνη την εποχή. Η Λιμός, ναι. Γιατί μπάσκετ δεν ήταν αυτό το πράγμα. Ίσως έδειξε και μια αλλαγή εποχής, γιατί μετά πήγαν οι ομάδες στο πιο physical, στη μεγαλύτερη επαφή. Δηλαδή μέχρι τότε δεν είχαμε δει κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον εμείς σαν φίλαθλοι τότε, πριν από 29 χρόνια. Εντάξει, ήταν λίγο. Ο κάθε προπονητής παλεύει με τα όπλα που έχει. Ο Λιμός δεν είχε έτσι κάτι εντυπωσιακό, είχε εργάτες, είχε σκληρούς παίκτες και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κερδίσει ό,τι μπορεί με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, και εμείς σκληρή ομάδα είμαστε, δυνατή, και δεν μπορεί να φτάσεις πολύ ψηλά αν δεν είσαι δυνατός και σκληρός. Προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι κομβικό ήταν το παιχνίδι αυτό του ημιτελικού, γιατί θεωρώ ότι εμείς ήμασταν κοντά στο μέσο όρο, δηλαδή ήμασταν πάρα πολύ καλή την ημέρα. Δεν ήμασταν κακοί, αλλά ήμασταν λίγο πάνω από το μέσο όρο το δικό μας. Και η αντίπαλη ομάδα ήταν πολύ, έπιασε πολύ ψηλά στάνταρ για το δικό της παιχνίδι. Και βγήκαν και παίκτες που δεν υπήρχαν και στο κάδρο, κύριε Μπουντούρη. Δηλαδή τώρα ο Ιακομπίνη με 4 στα 5 τρίποντα. Ναι, το Ρουσκόνη και τον Κούκοτς, τους φαντάζομαι τους περιμένατε. Ειδικά και τον Κροάτη και τον Ρουσκόνη. Αλλά οι άλλοι παίκτες δώσανε πολλές βοήθειες στην Πενετών. Στη σημεία που ήταν και καθοριστικά. Ναι, αυτό ακριβώς. Πιάσανε υψηλή απόδοση και άνθρωποι και παιδιά που δεν είχαν μέχρι τότε τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο. Και όπως ξαναλέω, λίγο ανεβήκανε αυτοί, λίγο κατεβήκανε εμείς. Και χάσαμε δυστυχώς αυτή την ευκαιρία. Πάντως να σας πω κάτι εν είδη αστεϊσμού, αν μου επιτρέπετε. Εσείς μπορεί να μην τα έχετε ξαναδεί όλα αυτά. Εμείς που κάποιοι, τέλος πάντων, που ίσως δεν τα είχαμε ζήσει ή δεν ήμασταν σε πολύ πολύ μικρή ηλικία και κάποιοι δεν τα είδανε, να ξέρετε τα έχουμε παρακολουθήσει όλα μέχρι κεραίας. Όλα έτσι. Όχι, τον ημιτελικό αυτό, εγώ δεν έχω καταφέρει να το δω. Ούτε στην καραντίνα την πρώτη, ούτε στην δεύτερη, ούτε ποτέ. Δεν βρίσκω λόγο να το δω. Είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να μαθαίνουν την ιστορία της ομάδας τους. Ο ΠΑΟΚ για μια δεκαετία τουλάχιστον είχε κάνει τρομερή πορεία και πολλοί κόσμος στην Ελλάδα και στην Νότια Ελλάδα κυρίως έγινε ΠΑΟΚ μέσα από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι, επειδή η καταγωγή μου είναι από το Βόλο, θυμάμαι ότι όταν μεγάλωσα δεν υπήρχαν, ας πούμε, πολλοί ΠΑΟΚΣΙΔΕ στο Βόλο. Στο τέλος του 2000 υπήρχαν δύο ή τρεις σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στο Βόλο. Και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Κατά κοινή ομολογία η ομάδα μπάσκετ κράτησε τον κόσμο, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν σε καθίζηση, δεν μπορούσε να συσπυρώσει. Ναι. Έχετε δίκιο. Οι σημερινοί 35-40 σαραντάριδες από τον Μπάνε, από τον Κόρφα, από εσάς, από τον Μπάρλο, αργότερα από τον Λέβιξτον. Και σπουδαίοι παίκτες και αργότερα. Ο Στογιάκοβιτς για τους λίγο πιο νεότερους. Ναι. Φοβεροί ξένοι. Αλλά ήταν, κύριε Μπουντούρη, και μια ομάδα που είχε και σταθερές, δηλαδή. Ξέραμε, Κόρφας, Μπουντούρης, Πρέλεβιτς. Μπάρλο για 2-3 χρόνια. Είχε σταθερές η ομάδα, ήταν και άλλα τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον εσείς, νομίζω, κακό λόγο από φίλου του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να έχετε ακούσει. Έτσι θεωρώ εγώ απ' έξω, δηλαδή. Όχι, γενικά θεωρώ ότι. Ούτε πάρω ο παδός. Ούτε πάρω ο παδός, ναι. Δεν προκάλεσα ποτέ και θεωρώ ότι πάντα σε ό,τι έκανα ήμουν τίμιος, έπαιξα 9 χρόνια στην ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι είμαι ο παίκτης ίσως με τις περισσότερες συμμετοχές σε όλα τα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Είμαι λίγο αδιάβαστος. Θα το ψάξω όμως την επόμενη φορά, θα σας πω. Είμαι λίγο αδιάβαστος. Όχι, κάποιος μου το είπε που είναι διαβασμένος, οπότε το υιοθετώ και εγώ γιατί μου αρέσει και όλα, δεν πειράζει. Και να μην είναι αλήθεια. Θα είστε στην πόντι τριάδα τετράδα. Ψυχηρότερα, αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια όντως. Να ψάξουμε λίγο Γιώργο Κούδα, Σταύρο Σαράφη, να ψάξουμε αυτά λίγο.
Καλύτερα. Ναι, ναι. Γιατί εμείς παίζαμε και πολλά παιχνίδια σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ίσως. Ναι, σωστό. Περισσότερα παιχνίδια, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε, εγώ ουσιαστικά ανδρώθηκα, μεγάλωσα. Μετά από 9 χρόνια έφυγα, έπαιξα και σε άλλες ομάδες, τίμησα και με τιμήσανε. Η δική μου πρόθεση ήταν να μείνω στην ομάδα, δεν ήταν να φύγω. Απλά τότε ο ΠΑΟΚ, η διοίκησή του δεν ήθελα να μείνω εγώ, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βρει και εγώ το επόμενο βήμα. Προλάβατε τα καλά χρόνια πάντως. Προλάβατε καλά χρόνια. Είχα το Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και συνέχισα, αλλά έπαιξα άλλα 10 χρόνια επαγγελματικά μπάσκετ σε διάφορες ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το οποίο τώρα πλέον μπορώ να το λέω από μακριά. Είναι κάτι το οποίο έχει σημαδεύσει τη ζωή μου και είναι η ομάδα μου. Οπότε για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το καλύτερο μας το αφήσετε για το τέλος. Με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουντούρη. Να είστε καλά. Με αυτό. Καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε.